Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας. Πάμε να δούμε αμέσως τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν τα έργα για την επισκευή του δρόμου Φυλάκιο Βάλτος. Την άνοιξη θα ξεκινήσουν τα έργα στο τμήμα Βάλτος Πύργος. Αντιδράσεις εκπαιδευτικών στις επιχειρούμενες αλλαγές του Λύκειου, γιατί μιλούν για συρρυκνωμένα σχολεία χορηγών. Αγροτικός τομέας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης. Ανάγκες, προοπτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία στο επίκεντρο ημερίδας στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Ορεστιάδα. Να περάσουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου. Νεκροί και αγνοούμενοι, τεράστιες καταστροφές στις υποδομές είναι ο απολογισμός της κακοκαιρίας που έπληξε τη Δυτική Αττική. Στην Ελλάδα έχει κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πένθος. Οι ανάγκες εξακολουθούν να είναι τεράστιες, οι υπηρεσίες βρίσκονται σε συναγερμό, ενώ άγνωστος είναι ο χρόνος αποκατάστασης των ζημιών. Οι εικόνες από τα σημεία της τραγωδίας είναι συγκλονιστικές. Πάει κάπου πεθάνει εδώ, μέχρι εδώ στο νερό. Ποιο ήταν αμάξι σου? Να, αυτό εδώ είναι. Ήτανε δικό σου? Ήτανε, τώρα καταστροφή δεν γίνεται. Πίσω στα δικά μας συνεχίζονται οι εργασίες για την ανακατασκευή τμήματων του δρόμου Φυλάκιο Βάλτος. Διερχόμενοι οδηγοί μιλούν για την ανάγκη επισκευής του δρόμου, ο οποίος έχει μεγάλες φθορές. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 4 Δεκεμβρίου, ενώ την άνοιξη θα ξεκινήσουν οι εργασίες στο τμήμα Βάλτος Πύργος. Συνεχίζονται οι εργασίες για την επισκευή του δρόμου Φυλάκιο Βάλτος. Συνεργεία δουλεύουν σε τμήματα της επαρχιακής οδού, τα οποία βρίσκονταν σε κακή κατάσταση. Θα πρέπει να γίνει. Ο δρόμος ήταν κατεστραμμένος και θα έπρεπε να γίνει κάποια στιγμή. Καλύτερα θα ήταν να γίνει, γιατί δεν ήταν δρόμος αυτός. Καλό είναι να γίνει. Καλό, πάρα πολύ καλό. Ναι, βοηθάει πάρα πολύ στην κυκλοφορία. Πάρα πολύ καλό. Έχει πάρει μια παράταση μέχρι 4 Δεκεμβρίου να τελειώσει το κομμάτι Φυλάκιο Βάλτος. Για να μπορέσουμε να δώσουμε σε κυκλοφορία πλέον το τμήμα, για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Έχουμε ζητήσει συγγνώμη, αλλά δυστυχώς έτσι γίνονται οι εργασίες. Πρέπει να κάνουμε ρυθμίσεις κυκλοφοριακές. Θεωρούμε και νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο μέσα στο χειμώνα να γίνει το υπόλοιπο κομμάτι, γιατί όπως καταλαβαίνετε κλείνει ο καιρός. Και είναι και από τεχνική φύση να δείτε πίσω διρρύχνεται το χειμώνα. Οπότε να κλείσουμε το καλό αυτό το κομμάτι και με την άνοιξη να αρχίσουμε το υπόλοιπο, δηλαδή το Βάλτος Πύργος, που νομίζω ότι έχει την περισσότερη κίνηση και είναι ένα κομμάτι ιδιαίτερα αυξημένης βαρύτητας για επαρχιακό δίκτυο μιλάμε, για να μπορεί να, ο κόσμος να κινείται ελεύθερα και τουλάχιστον σε κομμάτια τα οποία χρήζουν αποκατάστασης. Οδηγοί ζητούν την ολική ανακατασκευή του δρόμου, κάτι τέτοιο όμως δεν μπορεί να γίνει λόγω έλλειψης χρημάτων, τονίζει ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Κώστας Βενετίδης. Όχι και πολύ σωστό, έτσι. Μπαλώματα δεν γίνεται. Θα έπρεπε από την αρχή. Σωστά. Κάτι θα γίνει. Θα μας δείξει. Θα φανεί στην πορεία. Ήταν πολύ χάλια. Αρκετά. Όλος ο επαρχιακός δρόμος είναι χάλια. Αλλά περιμένουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς για να γίνει όλος ο δρόμος χρειάζονται πάρα πολλά εκατομμύρια. Και αυτά τα οποία εξασφαλίσαμε τότε με τον έμνηστο Γιώργο τον Παυλίδη νομίζω είναι υπεραρκετά σε μια εποχή όπου χρήματα όπως ξέρετε δεν υπάρχουν. Και μάλιστα. Ήταν περίπου στα 7-8 εκατομμύρια μόνο για το Βόρειο Εύρο, γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα. Ξέρετε, δεν είναι μόνο το κομμάτι Φυλάκιο Βάλτος Πύργος, ήταν και τα κομμάτια Δημοτήχου Μεταξάδων, Λάδης Κυπρίνου, σημαντικά επαρχιακά δίκτυα για την περιοχή μας. Το είχαμε παλέψει τότε, νομίζω πήραμε τη μερίδα του Λέοντος για εκείνη την εποχή. Τώρα είναι μια άλλη εποχή, πολλά μας υποσχέθηκαν. Αυτό κοιτάμε τώρα να τρέξουμε τις άλλες εργασίες. Να περάσουμε στις δράσεις της Β' Ελμέ Εύρου. Η Β' Ελμέ Εύρου διοργάνωσε εκδήλωση συζήτηση στο Αμφιθέατρο Ζαφύρη Σάμπα του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα με θέμα «Η παιδεία στην κλίνη του Προκρούστη». Οι νέοι αντιδραστικοί σχεδιασμοί του Υπουργείου για την γενική και επαγγελματική εκπαίδευση. Στην εκδήλωση μίλησαν και επιχειρηματολόγησαν για τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών στις επικείμενες αλλαγές, η εκπαιδευτική Μαρία Δανιήλ και Δημήτρης Καριώτης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ. Αντίθετη με τις επικείμενες αλλαγές στο ενιαίο λύκειο είναι η εκπαιδευτική κοινότητα, όπως σημειώνουν εκπροσωποί της, καθώς η αλλαγή έχει ως στόχο την επιπλέον συρρήκνωση του ενιαίου λυκείου. Η σημερινή εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Β' Ελμέ Εύρου
και αφορούσε στο ζήτημα των σχεδιασμών του Υπουργείου για το νέο λύκειο. Είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα που απασχολεί εκπαιδευτικούς, γονείς αλλά και μαθητές. Σύσσωμη βέβαια η εκπαιδευτική κοινότητα λέει ένα μεγάλο όχι και αντιδρά. Και αυτό γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη στόχευση. Αυτή δεν είναι άλλη από την επιπλέον συρρήκνωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, του μαθητικού δυναμικού, αλλά και της παρεχόμενης γνώσης. Στη διάρκεια της ημερίδας έγινε εκτενή συζήτηση για τους λόγους που αντιδρούσαν οι εκπαιδευτικοί στις επιχειρούμενες αλλαγές και πώς μπορούν να οργανώσουν τις αντιδράσεις τους, ώστε να διασφαλιστούν τα μορφωτικά δικαιώματα τόσο των μαθητών, όσο και τα εργασιακά των εκπαιδευτικών για τη σωστή λειτουργία του λυκείου. Σήμερα είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε δύο συναδέλφους μας από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ, τη Μαρία τη Δανιήλ και τον Καριώτη τον Δημήτρη, οι οποίοι ανέλησαν το ζήτημα και δόθηκε μια ευκαιρία να διατυπώσουμε προτάσεις για το πώς θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε και να αποτρέψουμε την εφαρμογή αυτών των σχεδίων. Βέβαια, ο κύριος γνώμονας είναι η προάσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών, των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και εν τέλει η ύπαρξη και η λειτουργία η σωστή του δημόσιου σχολείου. Τα θέματα που προκύπτουν από τις αλλαγές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το αυτόνομο σχολείο ανέλησαν οι ομιλητές καθώς και τους επιμέρους λόγους της αντίθεσής τους. Όλες οι νομοθετικές παρεμβάσεις που ετοιμάζεται να περάσει η σημερινή κυβέρνηση αφορούν το σύνολο της εκπαίδευσης, της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, διότι αλλάζουν το χαρακτήρα του ίδιου του σχολείου. Περνάμε δηλαδή με τις ρυθμίσεις αυτές από το καθαρά δημόσιο σχολείο σε ένα σχολείο στα πλαίσια της λειτουργίας μιας επιχείρησης που θα πρέπει να επιζεί μόνο του. Ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών μαζί με τον Διευθυντή θα πρέπει να πολεμάνε για να επιζήσει το σχολείο τους. Οι μαθητές θα είναι πελάτες σε αυτό το σχολείο και στην ουσία το σχολείο αυτό, εκτός από την επιχορήγηση του κράτους, θα ψάχνει να βρει το ίδιο τους πόρους, τους οικονομικούς και άλλους πόρους για να λειτουργήσει. Αυτό ονομάζεται, το ονομάζουν μάλλον αυτόνομο σχολείο και έχει τρεις πλευρές. Έχει την διοικητική του αυτονομία, την οικονομική του αυτονομία και βέβαια βάζουν και την παιδαγωγική του αυτονομία. Αυτό επί της ουσίας καταργεί την ίδια τη φύση του δημόσιου σχολείου, ιδιωτικοποιεί ένα μεγάλο κομμάτι του ίδιου του δημόσιου σχολείου και βέβαια σε αυτά τα πλαίσια εντάσσουν και τη λειτουργία του νέου λυκείου. Κατά της προσπάθειας της εκάστοτε κυβέρνησης να συρρυκνώσει τα δημόσια σχολεία, τάσσονται διαχρονικά οι εκπαιδευτικοί με τα συνδικαλιστικά τους όργανα, υποστηρίζοντας ότι θα μετατραπούν σε σχολεία χορηγών. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν με το νέο λύκειο και με το αυτόνομο σχολείο που παρουσίασε προηγουμένως ο συνάδελφός μου, ο Δημήτρης Σοκαριώτης, αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να μειώσουν ακόμη περισσότερο τα χρήματα τα οποία το ελληνικό δημόσιο δίνει για την δημόσια εκπαίδευση, μεταφέροντας το κόστος ουσιαστικά στις τσέπες των γονιών ή μεταφέροντας το κόστος και αναγκάζοντας το σχολείο να λειτουργήσει με βάση τις χορηγίες των χορηγών, οι οποίοι θα παρεμβαίνουν, όπως αναφέρεται ρητά και στο σχετικά πρόσφατο έγγραφο που βγήκε για την οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου και τις καινούργιες δομές, υποστηρικτικές δομές, τις λέει το Υπουργείο Παιδείας. Μεταφέρεται λοιπόν ένα κόστος στους χορηγούς, οι οποίοι θα παρεμβαίνουν στην οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου και στην υλοποίησή του μέσα στο σχολείο. Αυτά είναι πράγματα πρωτόγνωρα μεν για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, όμως γνωρίζουμε το τι έχει συμβεί στο εξωτερικό και πώς οι χορηγοί ορίζουν τι μαθήματα θα γίνουν και με ποιο τρόπο θα διδάσκονται αυτά τα μαθήματα ανάλογα με το τι οι ίδιοι προσδοκούν για τις επιχειρήσεις τους.
Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και η Επιστημονική Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας διοργανώνουν ημερίδα με θέμα αγροτικός τομέας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ανάγκες, προοπτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία σε συνδιοργάνωση με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Ορεστιάδα, στο Αμφιθέατρο Ζαφύρης Άμπας, την 5η 23 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα. Στόχος βέβαια της ημερίδας είναι να παρουσιαστούν προβλήματα και ανάγκες του αγροτικού τομέα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και ταυτόχρονα λύσεις και προοπτικές που παρέχονται μέσω σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων. Ο αγροτικός τομέας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και οι προοπτικές του θα βρεθούν στο επίκεντρο της ημερίδας που διοργανώνει η Επιστημονική Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας, το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, σε συνδιοργάνωση με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Στόχος της ημερίδας είναι να βοηθήσει τους αγρότες, τα προβλήματά τους και τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν, επίσης να ενημερωθεί ο αγροτικός κόσμος για τα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία από τα οποία μπορούν να επωφεληθούν. Σαν στόχο, απότερο στόχο, θέλουμε να πετύχουμε με την ημερίδα αυτή είναι να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις ή κάποιες προοπτικές στους αγρότες της περιφέρειας και της περιοχής στο πλαίσιο το δύσκολο το οικονομικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή και λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπλέον δυσκολίες στον γεωργικό τομέα, τη φορολογία των αγροτών κλπ. Να τους δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις τι μπορούν να επωφεληθούν από τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία, δηλαδή τα προγράμματα τα οποία τρέχουν, τις πλέον χρηματοδοτήσεις από διάφορες τράπεζες κλπ. Οι ομιλητές και εκπρόσωποι των φορέων χρηματοδότησης θα παρουσιάσουν στους αγρότες τις προοπτικές που έχουν με όσο το δυνατόν κατανοητό τρόπο, ώστε να είναι ουσιαστική η ενημέρωση. Μέχρι στιγμής και άλλες ημερίδες που έχουν διοργανωθεί από το τμήμα μας είχαμε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Βλέπουμε ότι οι εργοδότες συμμετέχουν, παρόλο που ενδεχομένως και σίγουρα όπως το λέτε υπάρχει μια δυσκολία συμμετοχής λόγω της γλώσσας, αν είναι άκρως επιστημονική. Προσπαθούμε και εμείς από την πλευρά μας να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο σε εισαγωγικά λαϊκό να υπάρχει αυτή η επαφή με τους αγρότες, γιατί και αυτό είναι το βασικό, δηλαδή να έχουμε εμείς την επιστημονικότητα και αυτή να την διαδώσουμε με όσο το δυνατόν πιο απλό και κατανοητό τρόπο στους αγρότες για να τους δώσουμε να επωφεληθούν από τα όποια συμπεράσματα μπορούν να προκύψουν από την ημερίδα. Η ημερίδα θα χωρίζεται σε τρεις θεματικές ενότητες. Η πρώτη θεματική ενότητα θα αφορά κάποιες περιπτώσεις που έχουν ασχοληθεί και έχουν επωφεληθεί από χρηματοδοτικά εργαλεία στον αγροτικό τομέα. Θα μιλήσουν ένας καθηγητής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την καλλιέργεια του ηλίανθου στην περιοχή και γενικά στην Ελλάδα, κυρίως όμως στην περιοχή, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, υπεύθυνος γεωτεχνικού του Γεωπονικού Τμήματος από τους Ομίλους Θράκης για ένα πρόγραμμα που υπήρχε στους Ομίλους Θράκης και ο πρόεδρος από τον ΑΣΠΕ Βίσας τα Σκόρδα, ο οποίος θα μιλήσει για την περίπτωση των Σκόρδων. Στη δεύτερη ενότητα θα μιλήσουν δύο εκπρόσωποι μελετητές του ιδιωτικού τομέα για τα υπάρχοντα προγράμματα και τις υπάρχουσες χρηματοδοτήσεις στον αγροτικό τομέα που αφορά άμεσα τους αγρότες. Και στην τρίτη θεματική ενότητα θα έχουμε εκπροσώπους των τραπεζών από την Τράπεζα Πειραιώς, από τη Eurobank και από την Αλφα Τράπεζα, που θα μας μιλήσουν για τη συμβολαϊκή γεωργία και άλλες πιθανότητες προοπτικές που έχουν, ευκαιρίες μάλλον που έχουν οι αγρότες για να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια από την πλευρά των τραπεζών. Η είσοδος στο κοινό θα είναι ελεύθερη, συμμετέχει όποιος έχει άμεσο ενδιαφέρον. Είναι την ερχόμενη 5η, 23 Νοεμβρίου, στο Αμφιθέατρο Ζαφύρης Άμπας, στις 5 ώρα το απόγευμα. Πριν τα Χριστούγεννα θα γίνει η εξόφληση των επιδοτήσεων των αγροτών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το αργότερο μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν οι αγρότες που περιμένουν την ενιαία ενίσχυση ύψους 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πριν από τα Χριστούγεννα θα γίνει η εξόφληση των επιδοτήσεων των αγροτών.
Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στα μέσα Δεκεμβρίου αναμένεται καταβολή του υπολείπου της βασικής ενίσχυσης του 30% που αντιστοιχεί σε 427,3 εκατομμύρια ευρώ, του πρασινίσματος 562,9 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και της ενίσχυσης για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας 37,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη λίστα των δικαιούχων περιλαμβάνονται επίσης και όσοι έχουν να λάβουν δικαιώματα από το εθνικό απόθεμα, εκείνοι που το συνολικό ποσό επιδότησης είναι μεγαλύτερο των 250 ευρώ, αλλά και όσοι δεν έλαβαν τις προκαταβολές που καταβλήθηκαν τον Οκτώβριο, λόγω ελλειπών δικαιολογητικών και μη ολοκλήρωση των ελέγχων. Πριν από την εξόφληση του τσέκ, θα καταβληθεί εξωτική αποζημίωση ύψους 230 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 370.000 δικαιούχους. Από αυτά, τα 148 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν σε ορεινές περιοχές και τα υπόλοιπα 82 εκατομμύρια ευρώ στα παιδινά. Μέχρι τέλη Νοεμβρίου θα περισταθούν και 55 εκατομμύρια ευρώ για 11.500 παραγωγούς που εντάσσονται στο μέτρο της βιολογικής γεωργίας. Και να περάσουμε στις δράσεις του ΚΑΠΗ στον Κυπρίνο. Συνεχίζεται λοιπόν το πρόγραμμα ιατρικών εξετάσεων που διοργανώνει το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Ρεστιάδας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξετάσεις σε ΚΑΠΗ του Δήμου. Σήμερα πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις από δερματολόγο στον Κυπρίνο. Συνεχίζεται το πρόγραμμα δωρεάν ιατρικών εξετάσεων που πραγματοποιεί το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ρεστιάδας για μέλη των ΚΑΠΗ. Στο πλαίσιο του προγράμματος, όσοι επιθυμούσαν εξετάστηκαν από δερματολόγο στον Κυπρίνο. Συνεχίζουμε λοιπόν τις εκδηλώσεις που έχουμε υποσχεθεί κατά διαστήματα ότι θα γίνονται. Σήμερα λοιπόν γίνεται δωρεάν δερματολογικός έλεγχος για την τρίτη ηλικία. Βέβαια συμμετέχουν και άτομα τα οποία είναι νεότερης ηλικίας, αλλά παρόλα αυτά εμείς δεν αποκλείουμε κάποιον σε αυτές τις διαδικασίες. Θέλουμε να μετέχει ο κόσμος, θέλουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στα χωριά του Δήμου μας. Και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι είναι το καλύτερο και να ικανοποιούμε όσο γίνεται τους ωφελουμένους στον ΚΑΠΗ. Την ικανοποίησή τους για την παρουσία γιατρού και τη δυνατότητα δωρεάν εξετάσεων εξέφρασαν οι κάτοικοι του χωριού. Στο ΚΑΠΗ του Κυπρίνου βρέθηκαν και κάτοικοι γειτονικών οικισμών. Εμείς δεν είμαστε από εδώ, το άλλο χωριό είμαστε. Το πεντάλο χωριό. Ήρθαμε έτσι για να δούμε. Καλό είναι, γιατί δεν. Και να είναι καλό. Δεν υπάρχει τώρα δύσκολο να είναι. Ο κάθε γιατρός που έρχεται είναι για το καλό το δικό μας. Μπορούμε να πληρώνουμε. Μια χαρά είναι που έρχεται, μας εξετάζει έτσι. Μπορεί να έρχεται συνέχεια, ας έρχεται. Είναι καλά. Καλά πάει. Είμαστε σε έναν εξαιρετικά υπέροχα συναισθηματικό χώρο. Είναι οι ηλικιωμένοι, είναι οι γονείς μας, αυτοί που έδωσαν, ίδρωσαν για να χτίσουν αυτή τη χώρα και οι παροχές οι οποίες πρέπει να έχουν θα πρέπει να είναι ανάλογες σε σχέση με αυτό που πρόσφεραν. Υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα στον πρόεδρο της ΚΠΑΔΟ, τον κύριο Μπαρμπούδη, και τον πρόεδρο εδώ του τοπικού ΚΑΠΗ, τον κύριο Μπάρμπα, οι οποίοι από κοινού παρέχουν αυτά που πρέπει για τους κατοίκους μας. Θέλω να τους ευχαριστήσω εκ μέρους της κοινότητας και των κατοίκων του χωριού. Καλά έκανε, πολύ καλά έκανε. Να μας εξετάσει, αν έχουν πρόβλημα, να μας πει τι θα κάνουμε παρακάτω. Ή παρακάτω να πάμε ή να δούμε τι θα γίνει. Καλό γι' αυτό που ήρθε. Αλλά θέλουμε και άλλοι γιατροί, άλλες ειδικότητες θα έρχονται. Είναι ωραίο πράγμα αυτό. Να περνάνε τέτοιοι κάπου γιατροί, να παίρνουμε κάποιες ιδέες για να μπορούμε να πάμε κάπου να μας... Για το πρόβλημα τι έχει καθημερινά, το λέμε, ας πούμε. Καλά είναι, ό,τι να είναι, καλά είναι. Ό,τι γιατρός να έρθει, καλά είναι. Καλό είναι, φυσικά καλό είναι, γιατί αν το είναι, είναι καλό. Το πρόγραμμα του ΚΠΑΔΟ θα συνεχιστεί. Την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν οι ιατρικές εξετάσεις στα Ρίζια. Έχουμε μια ακόμα εκδήλωση η οποία θα επαναληφθεί, η ίδια εκδήλωση δηλαδή θα επαναληφθεί την επόμενη 5η 23 του μηνός στο ΚΑΠΗ Ριζίων. Οπότε καλούνται και εκεί τα χωριά που είναι διπλανά να παρευρεθούν εκεί και να κάνουν αυτές τις εξετάσεις. Νομίζω ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση να γίνεται αυτή η διαδικασία με τους ιατρικούς ελέγχους. Εμείς εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε αυτές τις διαδικασίες, να συνεχίσουμε να παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες. Και κλείνοντας, απλώς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον γιατρό και την εταιρεία Τηλέο με την οποία συνεργαστήκαμε για να έρθει πέρα σε αυτή η εκδήλωση. Και για οτιδήποτε άλλο προκύψει στο κοντινό μέλλον, πάλι θα έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε, να το κοινοποιήσουμε στον κόσμο, έτσι ώστε να μετέχει.